Τελώς σου λέει η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε τοποθετήσει υπουργών εδώ, περιμένουμε, όπως είπαμε, σε λίγο, σε μισή ώρα, τον κύριο Πανούση να δώσει συνέντευξη, έκτακτη συνέντευξη, να εξηγήσει. Δώστε μια απάντηση, αν θέλετε, σε αυτά, για να προχωρήσουμε και στο. Θέλω να πω μια λέξη. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του κυρίου Χατζηδάκη, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, άμα και εγώ σας διακόπτω συνέχεια και δεν μπορείτε να πείτε μια κουβέντα. Δεν έχετε βρει το κορονοϊό. Πώς θα αισθάνεστε. Σας είπα και προηγουμένως. Έχω εκπαιδευτεί στο εσωτερικό του κόμματος. Λοιπόν, λέω, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του που βλέπει μια κυβέρνηση να προχωράει και να προσπαθεί να απαντήσει σε πράγματα που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν κατάφερε να κάνει. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός. Προσπαθούν να μηδενίσουν. Πάντως έχει κάνει ένα έργο η κυβέρνηση, μπορεί να το μηδενίσει. Προσπαθούν να μηδενίσουν. Άλλο να πείτε πατάω πάνω σε αυτά και το κάνω κάτι καλύτερο. Λέω. Αλλά χθες άκουγα να λέει δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μπορεί να το λέμε αυτό. Το βασικό στοιχείο ποιο είναι. Τι προτεραιότητα έχει στην πολιτική σου, ποιου έχει στο επίκεντρο. Εδώ το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια πολιτική που παρήγαγε φτώχεια και μετά έλεγε πρέπει να πάρω και κανένα μέτρο για τη φτώχεια. Μάλιστα. Αλλά ο βασικός πυρήνας της πολιτικής ήταν παραγωγή. Αλλάζει αυτός ο πυρήνας. Αυτός ο πυρήνας αλλάζει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα το δούμε μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Κύριε Κορονάκη, μισό λεπτό. Εγώ άκουσα στελέχη σας να το λένε και νομίζω ότι έχουν και δίκιο. Ότι η πολιτική αλλάζει και το περιβάλλον αλλάζει όταν καταργήσει τους νόμους που το διαμόρφωσαν. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Και έτσι μάλιστα θα γίνει. Ωραία. Και έτσι θα περιμένουμε. Εγώ δεν, και έτσι θα δεν γίνει. Θέλω να προτρέχω. Λέω όμως ότι αυτό το οποίο έχετε αποφασίσει. Νόμος για τα εργασιακά. Ναι, κύριε Κορονάκη. Να υπάρχουν ξανά συλλογικές συμβάσεις. Μισό λεπτό όμως. Είναι κομβικό. Ποιον έχει προτεραιότητα. Δεν διαφωνώ. Έχει τον εργαζόμενο ή όχι. Λέω όμως. Θεωρεί τον εργαζόμενο ότι είναι κοστός μονό για την οικονομία. Όχι, προφανώς. Αλλά λέω ότι η κυβέρνηση αυτό το οποίο κατά βάση συμφώνησε. Όλα τα υπόλοιπα πάντα συζητήσουμε. Αλλά αυτό που κατά βάση συμφώνησε. Είναι ότι δεν πειράζει, παγώνουν τα πάντα, να το πω έτσι χοντρικά, για ένα τετράμινο και συζητάμε για το μετά. Τι έκανε, ξεπέρασε. Δηλαδή, ένα εγώ κάμβο ξέρω ασφυξιάς. Για παράδειγμα ότι ο προϋπολογισμός, αυτός ο έρμος ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε το Νοέμβρη και τον οποίο καταγγέλαμε όλοι μαζί παρέα και καλώς κάναμε, διότι είχε και φόρους, ήταν και προβληματικός, ήταν και στην αντίληψη της λιτότητας κτλ. Αυτός ο προγραμματισμός δεν θα αλλάξει. Προϋπολογισμός. Αυτό καταλαβαίνω. Ήδη δηλαδή, αναδιατάσσεται. Θα πληρώσουμε ήδη το φορά αλληλεγγύης κανονικότατα. Το ότι βάζουμε μέσα τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, το ότι βάζουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, το ότι βάζουμε, θα έρθει το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις. Μα η πρώτη κατοικία, με συγχωρείτε, δηλαδή τι κοκορεύεστε. Πόσα χρόνια υπήρχαν περιορισμοί, νόμοι για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή τι λέτε, τι αναστήλατε. Αναστήλατε κύριε Χατζηδάκη, αλλά τώρα άμα δεν είχαμε εκλογές, τώρα σήμερα το πρωί που είναι δύο τριμηνώτρες. Πρώτον, διότι υπήρχε ο κώδικας της Τράπεζας Ελλάδος και δεύτερον, διότι υπήρχε ρητή δέσμευση των τραπεζών, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ότι δεν θα γίνει κανένας πληστηριασμός στην πρώτη κατοικία. Είναι μάχη ανεμομήλων αυτό το πρόβλημα. Και φύγει την νοημοσύνη μας. Γιατί σας πείραζε να το φέρετε στη Βουλή. Γιατί δεν ήταν μη θέμα, καταλαβαίνετε. Ως Δον Κιχώτες προσπαθείτε να χτυπήσετε ανεμομήλων. Τι να καταλάβετε. Δεν έχουμε τελείωτο χρόνο, παιδιά. Ελάτε, τι κάνετε. Προσέξτε να δείτε τι κάνετε. Αν ισχύει το όριο που λένε ότι θα ανεβάσουν το όριο, εμεί προστατεύαμε μέχρι 200.000 ευρώ. Το 90% των κατοικιών θα το πάνε 300. Ξέρετε ποιου θα βάλουν μέσα. Τη φιλοθέη και το ψυχικό. Βεβαίω. Υπήρχαν τα στοιχεία. Ακούστε, επειδή τα παρουσίασα στην Βουλή, αφήστε το Ελλάδα. Θα σα τα στείλω. Αν είμαι ψεύτης, εγώ θα παραιτηθώ από τη Βουλή. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Καταλαβαίνω. Καλύπτουν τη φιλοθέη και το ψυχικό με αυτά τα όρια. Ναι. Είναι αριστερά του χαβιαριού. Μα δεν ντρέπεστε λιγάκι. Καθόλου. Εσείς να τα πείτε. Εγώ θα σας στείλω τα στοιχεία. Θα σας στείλω τα στοιχεία. Την Κυριακή η καθημερινή, η κυρία Τζόρτζη, είχε ένα άρθρο. Είμαστε για χρόνια δίπλα στον κόσμο που υποφέρει από την πολιτική σας. Δεν θα μας πείτε εσείς για χαβιάρι. Κύριε Κορονάκη, επειδή είστε βαριά πράγματα. Δεν θα μας πείτε εσείς. Επειδή αύριο το πρωί να δεσμευτείτε εσείς ότι θα παραιτηθείτε, αν εγώ λέω ψέμα. Τώρα βγήκε άλλο που παραιτηθεί και όλα αυτά. Όχι, εγώ σου λέω. Επειδή μου λέει ένα τραγούδι. Εγώ δεν είμαι κάποιο ακραίο. Χειρίστηκα το θέμα. Ξέρω τι καλύπταμε εμεί. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει νόμο για Χατζηδάκη ακόμα. Δεν υπάρχει νόμο ακόμα. Καλά κάνουν να προστατεύουν του τοπού, αλλά να μην καταφεύγουν σε ψέμα. Λέγεται, δεν έχει νομοθετήσει. Το ξέρω, αυτά που λένε. Με βάση αυτά που λένε, κύριε Κορονάκη, μην έχετε αυτή την αλαζονία. Την ίδια αλαζονία είχε και το Πασόκ το 2009 όταν ξεκίνησε και στη συνέχεια υπέγραψε το μνημόνιο. Το πρόβλημα σας είναι ότι έχετε μάθει να αντιπολιτεύεστε το Πασόκ και δεν έχετε Πασόκ απέναντί σας. Δεν αποφύγετε το μεταναστευτικό, κύριε Κορονάκη. Γιατί δεν σας αρέσει, διότι με αυτό που έγινε χθες.
δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης για τη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό... Εγώ δεν θα μείνω στην αριθμία την υπηρεσιακή. Εκεί πρέπει ο υπουργός να του κόψει τα πόδια. Όποιος έκανε κάτι αυτοβούλος, όλο αυτό. Και ένα έγγραφο χωρίς να είναι σε γνώση του υπουργού και του αρχηγού. Ναι. Χωρίς να είναι σε γνώση του υπουργού και του αρχηγού. Το έχει στήσει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς νομίζετε. Ευθέως... Αφήστε, εγώ δεν ξέρω ποιος το έχει στήσει. Αυτά θα μας τα πούνε οι υπουργοί. Θα γίνουν, νομίζω, οι απαραίτητες έρευνες στο Υπουργείο για να δούμε πώς. Η ουσία, ουσία μας ενδιαφέρει. Υπάρχει ένα θέμα. Συμφωνείτε με το περιεχόμενο. Μισό λεπτό θα σας πω. Δηλαδή εδώ θα γίνουμε ξέφραγο αμπέλι. Κάτσε λίγο. Να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με την δημοσιογραφική δεοντολογία. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ρωτηθεί ο Υπουργός πριν βγει το έγγραφο. Να ρωτηθεί ο αρχηγός της αστυνομίας. Έχει γνώση του εγγράφου αυτού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι υπάρχει μια τακτική από τον κύριο Σαμαρά να καιροφυλαχτεί για να δημιουργήσει κρίση. Ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει. Το είδαμε και πριν λίγες μέρες, το είδαμε και χθες. Στην Τουρκία. Βέβαια. Που απευθύνεται αντί να απευθυνθεί στην πολιτική ηγεσία, απευθύνεται στη στρατιωτική ηγεσία να έχει ενημέρωση. Τη στιγμή που η κυβέρνηση κάνει διπλωματικές προσπάθειες, που καταφέρνει να αναστείλει την όταν που. Να πάρει πίσω η Τουρκία την όταν που έβγαλε. Άρα λέω, υπάρχει ένα θέμα προσπάθειας δημιουργίας κρίσης. Δεν θέλω να αποφύγω όμως. Για πείτε μας για την ουσία. Η ουσία είναι ότι οι νόμοι λένε ότι κατ' εξαίρεση μπορούν να υπάρχουν φυλακίσεις, κρατήσεις, ας πούμε, μεταναστών χωρίς χαρτιά που μπαίνουν στη χώρα. Εμάς η πολιτική μας είναι ότι κολαστήρια όπως αυτό της Αμυγδαλέζας πρέπει να κλείσουν. Για λόγους ανθρωπιστικούς. Δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Για λόγους... Κύριε Βρονάκη, καταλαβαίνετε τι λέμε γι' αυτό. Εγώ σας λέω σήμερα το πρωί έρχονται ελαφρομετανάστες στη χώρα μας. Τι τους κάνουμε. Αν θέλετε την ουσία. Λέμε πηγαίνετε ελεύθεροι στη χώρα. Η απάντηση πάντως δεν μπορεί να είναι τους βάζουμε φυλακή. Όχι, εγώ δεν είπα κανείς δεν το λέει. Δεν μπορεί να είναι τους βάζουμε φυλακή. Και η απάντηση βεβαίως σε μια σοβαρή χώρα και με μια σοβαρή πολιτική που προσπαθεί να διαμορφώσει δεν μπορεί να είναι σε μια μέρα τα κλείνω όλα και βγείτε έξω και ό,τι γίνει έγινε. Αλλά το ότι έχει μια πρόθεση. Να αλλάξει τη μεταναστευτική σου πολιτική. Ότι έρχονται άνθρωποι πρόσφυγες από πόλεμο, από περιοχές που βομβαρδίζονται. Μια γυναίκα με δύο παιδιά, μωρά μόνα τους αστυνόδευτα. Αυτά τι θα τα κάνεις. Θα τα βάλεις ένα κελί. Θα τα βάλεις ένα κελί. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Μιλάμε για τις ορδές που έρχονται εδώ ανεξέλεκτα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα κρατούμενοι δεν είναι ορδές για εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι 4.500-5.000 άνθρωποι. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω γύρω στα 4.700 είναι οι κρατούμενοι. Δώσε. Και απέναντι σε αυτούς έχουμε πει ότι θα βάλουμε προτεραιότητες, θα δούμε βάλω τις ομάδες, θα δούμε παιδιά ασυνόδευτα που πρέπει να φροντίσει η πολιτεία. Θα δεις αιτήσεις ασύλου, προσφύγων ασύλου, είναι μέσα στις υποχρεώσεις της χώρας. Να δεις ανθρώπους που έρχονται κυνηγημένοι. Μια καταγγελία μονομερίτη Σέγγεν θα κάνετε. Αυτό που χρειάζεται είναι συνολικά να ξαναδεί και νομίζω σε αυτό το τραπέζι θα συμφωνήσουμε όλοι. Συνολικά χρειάζεται να ξαναδεί. Γιατί είναι σφαλή. Μια πολιτική που λέει ότι μπήκε στην Ελλάδα, εδώ μένει και δεν πάει πουθενά, δεν λύνει το πρόβλημα. Πάμε στον κύριο Χατζηδάκη να δούμε και επί τη διαδικασία. Γιατί εδώ.